Τι. Όχι, α, στο σπίτι. Πίνει καφέ. Έλα. Στη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένα μου ξενοφόντα. Και έχεις μια πληροφορία που αφορά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, και στον σύντροφό του. Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον σύντροφό του Τάιλερ ψάχνουν σπίτι εδώ στη γειτονιά. Ψάχνουν σπίτι να μετακομίσουν, Κατερίνα, και θα το κάνουν με την πρώτη ευκαιρία, όπως λένε οι πληροφορίες από το περιβάλλον του. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό σπίτι μπορεί να ψάχνουν. Πάντως προσπαθούν να βρουν γρήγορα ένα σπίτι να μετακομίσουν στη γύρω περιοχή. Στο κέντρο δηλαδή, της Αθήνας κοντά, Στο κέντρο της Αθήνας, ναι, γύρω από αυτό το σπίτι που τον βλέπουμε καθημερινά. Ο λόγος που ψάχνουν σπίτι είναι για να μην τον βρίσκουν τηλεοπτικές κάμερες, λέω τώρα εγώ, που θα τον βρουνε σίγουρα, ή ότι θέλει κάτι μόνιμο, μεγαλύτερο άνθρωπο. Μπορεί να μπαίνει και η αστυνομία μέσα, να ξέρετε λίγο. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω ξανά. Όχι, νομίζω, Κατερίνα, διότι εδώ μένει με τον πατέρα του και τη μητέρα του για όσο είναι εδώ. Οπότε θέλει κάτι προφανώς να μείνει με τον σύντροφό του, οι δυο τους. Μόνιμη εγκατάσταση. Αυτό λέγεται ξενοφόντα, μόνιμη εγκατάσταση. Για στρέψτε, ξενοφόντα μου. Μα αυτό είναι. Αυτό θα γίνει διότι θα πάνε στο εξωτερικό, μας το δήλωσε και ο αδερφός του χθες, να φέρουν τα πράγματά τους, γιατί είχαν έρθει για καλοκαίρι εδώ. Δεν έχουν φέρει όλα τους τα πράγματα τα για να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για αυτό φοράνε βερμούδες. Να πούμε εδώ, ελάτε, κύριε Μπαλάτε. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας, άθελά του άνθρωπος, προς Θεού να μην παρεξηγηθώ, είχε δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην ελληνική αστυνομία όσον αφορά την φύλαξη έτσι όπως θα την ήθελε η ελληνική αστυνομία, διότι ζούσε σε ένα κανονικό διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία. Όπου ήταν μια πολυκατοικία όπου έμπαζε από παντού. Και έπρεπε λοιπόν να έχει πολυσχηδή φύλαξη γύρω-γύρω, διότι η ιδιότητά του το απαιτούσε. Είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο, φύλαξη, αλλά οι υπόλοιποι γύρω-γύρω νιώθαν και μια ασφάλεια, να ξέρετε. Όσοι και ο κύριος Τσίπρας, να υποθέσω. Μάλιστα. Θα έρθουμε και στη φύλαξη, γι' αυτό θέλω και το σχόλιο σας. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα που αφορά στο Στέφανο Κασελάκη και στη φύλαξή του, από την αστυνομία εννοείται πάντα.